Όταν το σώμα σου λερώνεται, ρίχνεις νερό και το καθαρίζεις. Αν όμως λερωθεί η ψυχή σου, πώς διώχνεις τη βρωμιά? Πώς μπορείς να την ξεπλύνεις? Έχεις κάνει ποτέ αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου? Γιατί εγώ την έκανα. Δεν πήρα αμέσως την απάντηση που έψαχνα, ή μάλλον προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου πως ξέρω τον τρόπο. Μετά από περίπου 3 χρόνια που ανεβαίνουμε με την ομάδα στα βουνά, η απάντηση στην ερώτησή μου άρχισε να αχνοφαίνεται. Η ψυχή καθαρίζεται εκεί που νιώθεις ελεύθερος. Κι εγώ εκεί πάνω νιώθω πραγματικά ελεύθερος. Το βουνό έχει έναν απίστευτο τρόπο να σου κατεβάζει τους διακόπτες, να σε κάνει να ξεχνάς αυτό που έχεις φτιάξει ως εικόνα για τους άλλους. Νιώθεις μικρός, ασήμαντος, αλλά πλήρως απελευθερωμένος. Για ακόμα μια φορά πήραμε τα απαραίτητα και ανεβήκαμε. Σε αυτό το επεισόδιο φτάσαμε στα όρια μας. Πατήσαμε εκεί που λίγοι σήμερα πατάνε. Βρήκαμε άγνωστα φυτά, αντικρίσαμε σπάνια φαινόμενα, χαράξαμε τα δικά μας μονοπάτια, φτάσαμε σε κορυφές που μόνο τα γεράκια πετούν και μπήκαμε στα οχυρά που ζουν τα αγρίμια. 10 άνθρωποι, 4/24 ώρα, 4 προορισμοί. Ο Μπεμπέκος ανεβαίνει στα βουνά εδώ και 20 χρόνια. Αυτός και ακόμη ελάχιστοι ξέρουν την ακριβή τοποθεσία που φυτρώνει το εξαιρετικά σπάνιο σαρκοφάγο φυτό. Υπάρχει, λέει, μία ποικία δίπλα από ένα ριάκι ψηλά στον Ντόμπρο Πόλε. Αν είμαστε τυχεροί, θα τη βρούμε και τότε θα είμαστε κι εμείς από τους λίγους που ήρθαν σε επαφή με ένα τέτοιο θέαμα σε εκείνα τα μέρη. Και πού κοντά είναι δηλαδή τώρα το φυτό? Κοίταξε, το φυτό, εμείς θα έρθουμε από το δρόμο κανονικά. Θα κάνουμε το γύρο του Τυρφοέλους σε ένα σημείο, εκεί που γνωρίζω ότι υπάρχει. Θα μολυθούμε και θα βρούμε μία από τις αποικίες που έχει, οι οποίες δεν είναι πολλές. Mm-hmm. Τι μέγεθος έχει αυτό περίπου? Εντάξει, το φυτό είναι μικρό, δεν είναι μεγάλο. Είναι παλάμης, έτσι το είδαμε. Είναι, ρε παιδάκι μου, έτσι μικρό σαν την παλάμη και έχει φυλαράκια μικρά. Γύρω-γύρω, φανταστείτε, έχει πώς είναι το ακτινίδιο. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς έχει, μικρά, σαν βελόνες. Και εκεί πάνω έχει κολλώδη ουσία. Και όπως έρχεται το έντομο, κλακ, κολλάει επάνω και δεν φύγει. Καταλάβες? Τι κολλώδη? Τι ουσία κολλώδη? Έχει κολλώδη ουσία. Κολλάει, ρε παιδάκι μου, είναι σαν κόλλα. Από τη φύση. Με όμικρον κόλλα. Το σαρκοφάγο αυτό φυτό, ή αλλιώς εντομοφάγο όπως το λένε πολλοί, φυτρώνει στη νότια Ιαπωνία, σε ένα νησί της Χαβάης και εδώ, στη μεγάλη πεδιάδα της Αλμοπίας. Προτιμάει τα πιο επίπεδα και όχι τόσο δασόδη μέρη, του αρέσει η υγρασία και έχει παρατηρηθεί ότι τα εδάφη στα οποία ζει είναι πλούσια σε ασβέστιο. Όλα αυτά χαρακτηρίζουν τέλεια τον προορισμό μας. Μόλις φτάσαμε εκεί, χωριστήκαμε και ξεκίνησε η αναζήτηση. Όλο το υπόλοιπο είναι τέρμα, τέρμα ξέρω. Μαλάκα ο Καρατζάς, πόσο τζουμάντζι είναι? Τι τζουμάντζι εσύ, τι ντύθηκες εσύ? Γιατί ντύθηκες έτσι εσύ σήμερα? Ναι, κρατάς το μικρό. Εδώ έχει νερά, είπε. Ναι, εδώ έχει. Κοιτάω ρε, βλέπω. Βλέπε λίγο όμως. Κοιτάω ρε, ψυχούλα μου. Με τον Καρατζά μιλάς, δεν κοιτάς. Δεν το πιάσα, σιγά να το πιάσω. Σε νερά όμως, σε νερά, δεν είναι.
Όντω! Δεν τα λέμε. Πιο μεγάλη διαδρομή από το τέτοιο έκανα. Πάνω σε αυτά εδώ στα σταγονίδια κολλάει. Έρχεται το μικρό το κουνουπάκι, η μυγούλα, η σκνίπα. Τσίκι, 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 τσίκι. Και αραχνούλες. Το Σάββατο και αραχνούλες. Κολλάνε πάνω, κολλάνε πάνω. Το Σάββατο έγινα σκνίπα κι εγώ. Δεν πας πολύ κοντά. Μπάμπη, δεν πιστεύω κόλλησε πουθενά. Όχι, όχι. Να κόλλησες τίποτα. Είχα ρεπό. Είχα ρεπό το Σαββατοκύριακο. Άξιος, άξιος, παρόλα αυτά. Άξιος, άξιος. Άξιος. Μπράβο, μπαμπή. Άξιος, μπαμπή. Πες μας λίγο, ρε. Λοιπόν, κολλάει εδώ πάνω, προσέξτε, έχει κάτι τριχίδια. Τα βλέπετε εδώ. Τα οποία έχουν σταγόνες. Οι οποίες είναι κολλό, είναι σαν κόλλα είναι. Έρχεται πάνω το έντομο, κολλάει. Και πολλές φορές αυτά είναι μικρά. Έχει κάποια άλλα λίγο πιο μεγάλα. Με το που κολλάει το έντομο, αυτό σηκώνεται κλακ και το αγκαλιάζει. Και κρίνει κάποιο υγρό και αυτό κάθεται εκεί, δεν μπορεί να φύγει και σιγά σιγά παίρνει τρώει τα ζουμιά του. Τρώει τα ζουμιά του, αποσυντίθεται και το φυτό θρέφεται. Drosera άγγλικα είναι η επιστημονική ονομασία του σαρκοφάγου φυτού. Μπορεί να μην έχει μεγάλο μέγεθος, αλλά είναι απίστευτα επιβλητικό και σχεδόν αποκρουστικά όμορφο. Οι μάκρο λήψεις του αλέκου νομίζω πως μιλάνε από μόνες τους. Ο Γιάννος μας μίλησε για την άσπρη πέτρα των Προμάχων, ένα χωριό της Αριδαίας. 2 χιλιόμετρα έξω από το χωριό υπάρχει, λέει, μια πηγή της οποίας το νερό φτιάχνει εδώ και πολλά χρόνια έναν βράχο. Το φαινόμενο είναι υπερβολικά σπάνιο. Παρόμοιο σκηνικό υπάρχει στην Οβέρνη της Γαλλίας, στο Παμούκαλε της Τουρκίας και εδώ, στην Αλμοπία. Είσαι vlogger. Είμαι. Vlogger. Τι σημαίνει αυτό? Είσαι YouTuber. Όχι. Και αυτό δεν είναι πέτρα. Άκου πώς κάνει. Είναι κομμάτια, φέτες από... Από άλλα, τα δες. Ασβεστολιθικό. Μπαλκονάρα. Ένα κανονικό μπαλκόνι. Αυτό τώρα νομίζω ότι κάποιος το χτίσε εδώ έτσι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαστε πάνω στο τέτοιο. Και όλο αυτό το κυματισμό από το... Ναι, ακούς. Το... Ψιλοκούφιο, ψιλοτέτοιο. Ενώ φαίνεται για τσιμέντο, έτσι. Δεν είναι καμία σχέση. Εδώ λέει αν αφήσεις μια καρέκλα, ένα αντικείμενο, ένα έπιπλο, ξέρω εγώ, κέρδεις μετά από δεν ξέρω πόσο κάνει για να... Δεν θα το βρεις, ή αν το βρεις θα το δεις ότι έχει ντυθεί και μπει. Σαν τέτοιο, έτσι. Σαν... Και αυτές εδώ οι πέτρες έτσι είναι κρυμμένες. Ναι, αλλά πόσο λες να έχει μέσα. Πόσο βαθός. Τώρα αυτό δεν ξέρω, φίλε, αλλά... Εδώ σου λέει αν τα αφήσεις οτιδήποτε θα αρχίσει μετά από καιρό να γίνεται μέρος του βράχου. Θες να αφήσουμε κάτι εμείς. Και εγώ έρχομαι και σε ρωτάω, τι μπορεί να κρύβει μέσα τώρα όλο αυτό. Όλο άλατο. Δεν το πιστεύω. Απίστευτο, δες το. Άρα από εδώ, Ανδρέα. Μέσα από την βλάστηση όμως, έχει. Τώρα δεν γίνεται έτσι. Θες να πάμε να το λίγο να δούμε. Πώς θα πάμε, αδερφούλη, δεν πάει άλλο. Πώς θα κάνετε μέσα σίγουρα, ρε. Δεν πιστεύω ότι από αυτό εδώ... Όλο αυτό το βουνό έχει βγει από αυτήν εδώ την τρυπούλα.
είναι απίστευτο. Έχει, λέει, διπλάσια ποσότητα λατιού από ότι το θαλασσινό. Τι είναι? Παιδιά, έχει γεύση σόδας χωρίς ανθρακικό. Κι εγώ θέλω. Σαν να πίνεις ξεχασμένη σουρωτή. Μπράβο, ναι, σόδα, όχι το ανθρακικό. Η οποία έχει φύγει το ανθρακικό. Ναι, ρε, ακριβώς όμως. Φίλε. Λες να πάθουμε τίποτα? Λες να αρχίζω και μέσα να πετρώνω το μέσα μου, τα σωθικά μου και εμένα. Το καπάκι δεν παίζει. Να μην πετρώσει τίποτα άλλο και έχω πρόβλημα άλλες. Το άλλο ας πετρώσει. Πάμε. Ο βράχος έχει έκταση 30 στρεμάτων και ύψος περίπου 50 μέτρων. Στην κορυφή του βράχου υπάρχει μια πηγή με παροχή 4 έως 12 λίτρων το δευτερόλεπτο. Από εκεί παράγεται περίπου ένας τόνος από άλατα την ημέρα. Το απίστευτο είναι ότι ο βράχος αλλάζει σχήμα, χρώμα και μέγεθος καθημερινά. Το πέτρωμα που δημιουργείται λέγεται τραβερτίνης και το θέαμα είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι λες και έχεις παγώσει το βίντεο ένας καταράκτη. Πραγματικά δεν είχαμε ιδέα πως λίγα χιλιόμετρα μακριά μας υπήρχε κάτι τόσο ιδιαίτερο και τόσο σπάνιο. Ο προορισμός είναι πολύ πιο απαιτητικός. Τα αυτοκίνητα φτάνουν μέχρι ένα σημείο και από εκεί και έπειτα θέλει πολύ ωραία ανάβαση με τα πόδια. Πάμε να βρούμε τη χιονότρυπα. Ο Μπεμπέκος μας περιέγραψε μια ιστορία που λέει πως υπάρχει μια μεγάλη τρύπα με βάθος αρκετών μέτρων στην κορυφή του Πινόβου. Αυτή η τρύπα λειτουργεί ως φυσικό ψυγείο και κρατάει χιόνι όλο το χρόνο, ακόμη και το καλοκαίρι. Η ιστορία λέει πως οι προπαπούδες μας το καλοκαίρι σε αυτή την τρύπα νύχτα μάζευαν χιόνι και το πρωί πουλούσαν το χιόνι για να κάνουν οι νοικοκυρές γρανίτα σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ούτε ψυγεία ούτε καταψύκτες. Για να βρούμε χιόνι εμείς το θεωρώ πολύ δύσκολο, μιας και θέλει σκοινιά και πολύ προσοχή για να κατέβει στον πάτο της τρύπας, αλλά όπως λένε και οι παλιοί, αν το μονοπάτι είναι όμορφο, μη ρωτάς που πάμε. Εγώ είμαι από την ορεινή αλμοπία τη γη των γιγάντων. Προέλληνες, πελασγοί. Η μυθολογία τι έλεγε, ρε παιδάκι μου? Ο βασιλιάς του Ολύμπου, ο Βόρας, κατακριμνήθηκε από τους Τιτάνες στην Τιτανομαχία και ήρθε με όλους τους γίγαντες και εγκαταστάθηκε εδώ στην Αλμοπία. Και ξεκίνησαν έτσι. Δηλαδή εσείς είσαι απόγονο? Εμείς είμαστε απόγονοι των γιγάντων. Εντάξει, μπορεί να είμαστε κοντοί, αλλά έχουμε, εντάξει, προσόντα, έχουμε γίγαντες. Ναι, δεν είμαστε μικροί γίγαντες. Γίγας υπομορφή μίγας. Με τα αρκουδάκια. Πώς γίνει και η μάχη. Ναι, ρε. Με κοινά σαν αρκουδάκια. Ναι, ρε, παιδάκι. Τώρα, ας πούμε, το σηκώθηκε τον Τρόγκς, εγώ αισθάθηκα ότι ήμασταν σαν να είμαστε στην ταινία, στον πόλεμο των άστρων. Εντάξει. Ακριβώς, ο τοπίο έτσι με δέντρα αρχαίγω να σου. Εσύ ποιος είσαι, εκεί ο Λουκ? Ναι, με το φωτόσπαθο. Απλά. Δεν μπορώ. Όπα, έρχεται να πας πυροβολήσει τώρα, μαλάκα, δεν θα ρίξεις κάποια ρουκέτα. Εντάξει, απολαμβάνουμε. Εντάξει, έκανε και ωραία μέρα σήμερα, φύσηξε χθες. Έχει καθαρίσει όλη η ατμόσφαιρα, έχουμε φοβερή ορατότητα. Και φαίνονται πεντακάθαρα όλα. Τα πάντα, ρε, εντάξει. Τα πάντα. Εντάξει, μεγαλείο είναι σήμερα, θα απολαύσουμε. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή είναι ώρα χαλάρωσης, απολαμβάνουμε. Εντάξει. Πόση ώρα έχουμε τώρα για πάνω για την τρύπα? Εντάξει, μπορεί να κάνουμε και κάνα δύο ώρα. Μπορεί και, εντάξει, από δύο μέχρι τρεις ώρες τόσο. Αντέχεις, Γιώργο, εσύ? Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι όσο ανεβαίνουμε, τόσο πιο πολλές ώρες λέει. Ναι, κάτω λέει, έλεγε μία. Μισή κάναμε μισή ώρα, τώρα το έκανε δύο. Ανεβαίνουμε μισή ώρα, μία μισή. Κοίταξε, ανεβαίνουμε άλλη μισή στις δύο ώρες λέει. Δεν, είναι αντιστρόφως ανάλογα. Κοίταξε, όταν ανεβαίνεις υψομετρικά, χάνεις λίγο την αίσθηση του χρόνου, ρε παιδιά. Είναι λόγω υψομέτρου αυτό. Ισχύει. Το παθαίνεις αυτό εσύ τώρα. Ναι, ναι, δηλαδή όπως έχεις έλλειψη οξυγόνου, έχεις έλλειψη χρόνου. Αλλά είναι καλό κίνητρο για να μας φτάσει στην κορυφή, έτσι. Αλλά και τα λέει έτσι. Μπορεί να λέει μερικές χαζομάρες που τις λέει έτσι σε βαθμό που τα πιστεύω. Εγώ πίστεψα τώρα ότι όσο ανεβαίνεις είσαι πιο χαζός. Από εδώ θα ανέβουμε τώρα? Ναι, από εδώ τέρμα δεξιά θα τραβερσάρουμε και θα βγούμε πάνω. Χιονότρυπα είναι πάνω από εκεί τα βράχια, παιδιά.
Πάνω από εκεί. Πάνω από εκεί, ναι. Εύκολο. Ανάβαση. Κάνα δύο ωράκι, καλά. Τρία ωράκι. Μπορεί και δύο. Ακίνα τα βράχια για να φτάσουμε θέλει τρεις ώρες. Πιο πάνω είναι η χιονότοπα. Και τα ποια βράχια. Ποιο κοροϊδεύετε, ρε. Μην με νευριάζετε και οι δυο σας τώρα. Εκεί πάνω θα πάμε, ρε. Αυτά τα βράχια, ρε, μαλάκι, τρεις ώρες για να φτάμε εκεί πάνω. Γιώργο, από πίσω είναι η τέτοια, ρε. Τρεις δεν είναι, κάνα δύο ώρακι είναι. Θα πάρω πέτρα, ε. Άντε, εντάξει, μία ώρα. Άμα θες το κάνουμε και ένα τέταρτο. Φέρω το ελικόπτερο. Όσο θέλεις. Με τον drone. Μετά από περίπου 2,5 ώρες καρφαλώματος και μια ώρα αναζήτησης, βρήκαμε την περιβόητη χιονότρυπα. Δεν είναι κάτι εξωπραγματικό, αλλά η ιστορία της και μόνο αρκεί για να μας δώσει την ηθική ικανοποίηση που ψάχναμε. Ποιο, την αρπάξουμε. Αυτό, εδώ η κορυφή. Απέναντι είναι ο κορυφή καλόγερος είμαστε. Εδώ είναι ο καλόγερος που λέμε. Ναι. Και τι ύψος έχει τώρα αυτό. Είμαστε σχεδόν το ίδιο, είμαστε και εμείς στα χίλια. Γύρω στα 1800. Οπότε σήμερα δεν κάναμε πεζοπορία. Σήμερα κάναμε ορειβασία. Ορειβασία κανονική. Ναι. Κοντά στα 2000 μέτρα είμαστε. Εννοείται. Και ξεκινήσαμε από τα 1300. Τόσο, 1250. Ανεβήκαμε κοντά στα 7 εκατοστάρικα. Πάνω από 500, 650 μέτρα τόσο. Εντάξει, δεν είναι. Μα βγήκε το πνευμόνιο, αλλά αξίζει. Όχι και απότομη ανάβαση, δεν κάναμε. Ναι, ρε. Δεν κάναμε. Κάτω είναι άστα να πάνε. Δηλαδή, εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου το κάνω αυτό. Και ευτυχώς εγώ κόψω και το τσιγάρο. Ό,τι καλύτερο. Ναι, ρε φίλε. Σε βοήθησε. Αυτό αν το έκανα πέρσι που κάπνιζα, ναι, θα είχα μείνει στο αμάξι. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ωραία φάση όμως, ε. Εντάξει. Κλάμα. Δεν υπάρχει. Είναι μεγαλείο, εντάξει. Το πίνοβο είναι τρομακτικά όμορφο. Όπου και αν στρέψεις το κεφάλι σου, θα δεις κάτι που θα σε ανατριχιάσει. Στην κορυφή του καλόγερου αγγίζεις τον ουρανό. Στη ράχη του Βίσο Γκραντάν επιμείνεις, θα δεις τα αγριόγυδα. Στο μαύρο βράχο πετάει ο χρυσαετός με άνοιγμα φτερών 2,5 μέτρων. Είχαμε την τύχη να δούμε αυτό το βασιλιά των εθέρων, αλλά δεν προλάβαμε να πάρουμε δυστυχώς περισσότερα πλάνα με την κάμερα. Το σίγουρο είναι ότι παρόλο που πετούσε μακριά από εμάς, νιώσαμε το μεγαλείο του. Νιώσαμε ότι μας παρακολουθούσε. Νιώσαμε μικρά ανθρωπάκια. Μοναδικά όρια στον άνθρωπο είναι αυτά που τα επιβάλλει ο ίδιος. Στον τελευταίο μας προορισμό, δίχως ίχνος υπερβολής, φτάσαμε τα ανθρώπινα όρια μας. Ο υδράργυρος είχε σκαρφαλώσει τους 30 βαθμούς. Το βουνό είχε βάλει τα καλά του. Δεν είχαμε ιδέα για το πόσο δύσκολη μέρα μας περίμενε. Μετά όσα θεωρούσαμε απαραίτητα, ξεκινήσαμε. Κάναμε όσο το δυνατόν περισσότερες, αλλά σύντομες στάσεις, γιατί φοβόμασταν πως την επιστροφή θα μας πιάσει νύχτα. Και εκεί πάνω δεν θες σε καμία περίπτωση να σε πιάσει νύχτα. Βρισκόμασταν σε μια διαρκή μάχη με τον χρόνο και τις αντοχές μας. Περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε επαγγελματίες αναρριχητές. Κάποιοι είχαν μικρή εμπειρία με το βουνό, δεν κουβαλήσαμε πολύ νερό και κάναμε την τρέλα να βάλουμε στόχο που θέλει πάνω από 10 ώρες ανάβαση χωρίς την ύπαρξη κάποιου μονοπατιού. Σκίζαμε τα ψηλά χόρτα, ανεβαίναμε και κατεβαίναμε πλαγιές που δεν τα έχει πατήσει σχεδόν κανείς τα τελευταία χρόνια. Για να φτάσουμε στον τελικό προορισμό έπρεπε να περάσουμε από την κορυφή Γεράκι. Και λέγεται έτσι γιατί εκεί μόνο τα γεράκια πετούν. Η ανάβαση πήρε ώρες και δεν ήταν καθόλου μα καθόλου εύκολη. Μάλιστα δύο από τα μέλη της ομάδας εγκατέλειψαν την προσπάθεια και έμειναν πίσω. Όμως, από εκεί ψηλά η θέα δεν είναι απλά όμορφη. Αυτό που αντικρίσαμε μας έκοψε την ανάσα.
μετά από 4 ημέρες ατελείωτης και πολύ κουραστικής ορειβασίας, κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω το Ράμνουμπορ. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας περιγράψω αυτό που νιώθεις όταν μπαίνεις σε κάτι τόσο άγριο. Δεν μιλάμε απλά για ένα δάσος με κορμούς δέντρων. Είναι αφιλόξενο μέρος. Οι ακτίνες του ήλιου αγκομαχούν για να αγγίξουν το έδαφος. Η ησυχία είναι ανατριχιαστική. Εδώ δεν περνάνε απλά τα άγρια ζώα. Εδώ γεννιούνται. Εδώ ζουν αυτά τα αγρίμια. Σε αυτά τα μέρη έχει το οχυρό του και ο μαύρος λύκος, τον οποίο λίγοι έχουν δει. Ο βετεράνος έχει έρθει τετατέτ με αυτό το αγρίμι και μαρτυρίες βοσκών και κτηνοτρόφων λένε πως στο Ράμνουμπορ κυκλοφορούν δύο μαύροι λύκοι. Φυσικά μπορεί να είναι και πολύ περισσότεροι. Άλλωστε η έκταση αυτού του δάσους είναι τεράστια. Μιλάμε για αρχαίγωνο τοπίο, απείραχτο από ανθρώπους, χωρίς υλοτόμηση, χωρίς κυνήγι, με κορμούς δέντρων που μπορούν να φτάσουν τα 60 μέτρα. Είναι λες και βρίσκεσαι σε άλλη εποχή. Έχουμε γυρίσει αρκετά αυτά τα μέρη, αλλά εδώ μέσα πρώτη φορά ένιωσα αυτό το δέος. Αυτό το δέσιμο είναι μοναδικό. Δηλαδή, όταν κάνεις τέτοιες διαδρομές, καταλαβαίνεις πόσο έχεις ανάγκη του συνάνθρωπού σου. Μόνος δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή, το νόημα ποιο είναι? Η κατάκτηση της κορυφής. Δεν είναι της κορυφής. Είναι η κατάκτηση της κορυφής του πιο αδυνάτου, του πιο αδυνάτου, μέχρι εκεί που θα πάει, με την αγάπη και τη βοήθεια όλων. Κατάλαβες? Αυτό είναι το νόημα. Όχι να πεις, εγώ πήγα τέρμα σου. Ό,τι είναι αυτή η ομάδα τώρα, αυτό το δέσιμο. Sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it! My life has value!